Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Χρόνια πολλά και πάλι. Καλό Πάσχα. Να έχετε υγεία, ευτυχία, ό,τι επιθυμείτε. Και βέβαια να υπάρχει αγάπη και κατανόηση μέσα στην οικογένειά σας. Πλησιάζει καλοκαίρι και έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να εξαφανίσουμε την κυταρίτιδα ή τουλάχιστον να την μειώσουμε πάρα πολύ. Σήμερα θέλω να σας δώσω τρεις πολύ δυνατές συνταγές, εύκολες συνταγές για να εξαφανίσουμε, να μειώσουμε την κυταρίτιδα. Για την πρώτη μας συνταγή χρειαζόμαστε λάδι καρύδας και εφήριο έλαιο γκρέιπφρουτ. Εφήριο έλαιο γκρέιπφρουτ είναι πολύ γνωστό για τα προβλήματα της κυταρίτιδας, γιατί βοηθάει στην διάσπαση του λίπους, δηλαδή κάνει λιπόλυση. Χάρη στις βιταμίνες C είναι πολύ δυνατό αντιοξειδωτικό και απομακρύνει τοξίνες από την επιδερμίδα. Λάδι καρύδας επίσης θεωρείται πολύ δυνατό όπλο στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Λάδι καρύδας βοηθά στην μείωση αυτών των σβόλων που κάνει την επιδερμίδα μας να μοιάζει με φλούδα από το πορτοκάλι, ενυδατώνει την επιδερμίδα, την κάνει ομοιόμορφη κοιλία. Να χρειαστούμε 3 κουταλιές σούπας λάδι καρύδας, εδώ έχω μετρήσει ήδη, και να βάλω μέσα 35 σταγόνες εφέριο έλαιο γκρέιπφρουτ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35. Και τώρα ανακατεύω και κρέμα για την κυταρίτιδα είναι έτοιμη. Κρέμα για την κυταρίτιδα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάθε μέρα. Καλύτερα το βράδυ μετά το μπάνιο σε καθαρή επιδερμίδα βάζετε λίγη ποσότητα κρέμας, το απλώνετε πάνω στη καθαρή επιδερμίδα, κάνετε 5 λεπτό μασάζ, έτσι τρίβοντας, για να απορροφηθεί πιο εύκολα από την επιδερμίδα. Πιο καλά να το κάνετε ανωδικές κινήσεις ή κυκλικές κινήσεις και το αφήνετε για όλη νύχτα. Και έτσι κάθε μέρα. Πρέπει να κάνετε κάθε μέρα για να υπάρχει γρήγορο αποτέλεσμα. Και τώρα να σας πω για δεύτερη συνταγή. Δεύτερη συνταγή δεν θα κάνουμε μαζί γιατί... Πού είναι? Δεν θα κάνουμε μαζί γιατί την έχω κάνει πριν κανένα μήνα και μου έχει μείνει εδώ μισό βαζάκι. Απλά να σας πω πώς φτιάχνεται. Φτιάχνεται πάρα πολύ εύκολα από τα υλικά που μπορεί να έχετε και στο κήπο σας. Να χρειαστείτε ένα βαζάκι 1 λίτρο, να χρειαστείτε 15 φύλλα δάφνης, αν έχετε φρέσκο δάφνη ακόμα καλύτερα. Εγώ δεν είχα φρέσκο δάφνη, έβαλα ξηρό δάφνη. 15 φύλλα βάζετε, πλημμένα φύλλα βάζετε μέσα στο βαζάκι. Επίσης χρειαζόμαστε 5 φρέσκα κλαδάκια από το κυπαρίσι. Βλέπετε που είναι τρυφερά, έχει ανοιχτό πράσινο χρώμα. Το πλένετε, το στεγνώνετε και μετά χοντροκόβετε και βάζετε πάλι εδώ στο βαζάκι μας. Το πατάτε καλά καλά και να βάλετε και 1 κουταλιά γλυκού, κόκκινο, καυτερό, πιπέρι και από πάνω να βάλετε λαδάκι ή ελαιόλαδο ή ελαιόλαδο, ό,τι έχετε. Το αφήνετε το βάζο για 15 μέρες σε ένα σκοτεινό μέρος και είναι έτοιμο. Μετά από 15 μέρες έχω βάλει το λάδι μου σε ένα μπουκαλάκι. Καλύτερα να βρείτε ένα μπουκαλάκι με στόμιο και με σκούρο χρώμα. Και από εδώ παίρνω το λάδι μου. Το υπόλοιπο λάδι αφήνω εδώ και πάλι βάζω στην ντουλάπα μου μέχρι να το χρειαστώ. Δεν χρειάζεται σούρμα, αφήνετε όλα τα υλικά όπως είναι. Το λάδι χρησιμοποιούμε όπως και στην πρώτη συνταγή. Βάζετε έτσι μικρή ποσότητα στο μέρος που υπάρχει πρόβλημα. Απλώνετε στη καθαρή επιδερμίδα κάνοντας 5 λεπτό μασάζ. Για καλύτερη, για πιο δυνατή δράση, καλύτερα να τυλίξετε μετά το πόδι σας ή το μπράτσο σας, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, με μεμβράνη και να τα αφήσετε για 2 ώρες. Έτσι γίνεται πιο καλύτερη, πιο δυνατή δράση του λαδιού.
Φύλλα Δάφνης και Κυπαρίσι έχουν πολλά εφαίρια έλαια. Αυτά τα εφαίρια έλαια βοηθάνε στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Επίσης έχουν και πολλές βιταμίνες οι οποίες κάνουν την επιδερμίδα ομοιόμορφη και βελούδινη. Έχουμε βάλει και καυτερό κόκκινο πιπέρι, η οποία αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος. Και όσο περισσότερο αίμα πάει στα σημεία που υπάρχει κυταρίτιδα, τόσο πιο γρήγορα γίνεται διάσπαση του λίπους, δηλαδή γίνεται λιπόλυση. Και για την τρίτη συνταγή, φίλοι μου, να χρειαστούμε η εντατική κρέμα που χρησιμοποιούν μετά το μπάνιο και εφαίριο έλαιο γκρέιπφρουτ. Σε 100 μιλιγκράμμ εντατικής κρέμας βάζουμε 25 σταγόνες εφαίριο έλαιο γκρέιπφρουτ, ανακατεύουμε καλά και κρεμούλα για κυταρίτιδα είναι έτοιμη. Την χρησιμοποιούμε κάθε μέρα και σε ένα μήνα, αν είστε συνεπείς, να δείτε πολύ μεγάλη διαφορά. Το τελευταίο που θέλω να πω για σήμερα είναι ότι μεγαλύτερο όπλο στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας είναι νερό. Αν δεν πίνετε νερό, μην περιμένετε φάρμακα. Και μεγαλύτερος εχθρός μας στην αυτή την προσπάθεια είναι αλάτι και ζάχαρη. Μειώστε και τα δύο και να δείτε μεγάλη διαφορά. Εγώ σας χαιρετώ για σήμερα. Πιστεύω ότι ήταν εύκολες συνταγές και να πετύχετε γρήγορα το στόχο σας. Φιλάκια πολλά!